Καλημέρα κύριε Αλαβάνο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Σας βρίσκω στην Αθήνα, όχι στις Βρυξέλλες, έτσι. Σωστά. Γιατί και η επιδημιολογική κατάσταση συνολικά στην Ευρώπη δεν επιτρέπει πολλά περαδόθε. Ανεξάρτητα από το πώς εκτιμάει κανείς τα δεδομένα. Θέλω να πω, παρά τις παράλογες και κακές συγκρίσεις που κάνει η ελληνική κυβέρνηση για το ύψος των νεκρών, των κρουσμάτων κτλ., εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η πανδημία παραμένει και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα. Έτσι φαίνεται. Θα κάνετε εμβόλιο, Κοιτάξτε, τώρα όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει ήδη σε κάποιες χώρες να γίνονται τα εμβόλια, άρα μετράμε και πιο μαζικά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Φαντάζομαι είδατε ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα με το εμβόλιο το οποίο... Ναι, οι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν ήταν στατιστικά προβληματικά αυτά τα στοιχεία που προγύψαν. Τέλος πάντων. Ναι. Εμείς εξάλλου έχουμε πει εξ αρχής και τα μέτρα της πανδημίας τα τηρήσαμε σαν κόμμα συνολικά και με οι εργαζόμενοι, τα στελέχη μας τα οποία δουλεύουν μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και μάσκες χρησιμοποιήσαμε και τις αποστάσεις τηρήσαμε. Άρα λοιπόν, εφόσον και το εμβόλιο αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές, ότι είναι αποτελεσματικό, γιατί ακριβώς είναι ένα ακόμα όπλο το εμβόλιο για την καταπολέμηση της πανδημίας, όπως λέει τώρα και η ιατρική κοινότητα και η υγειονομική. Δηλαδή, παρέα στα υπόλοιπα όπλα που είχαμε, το βασικό και κύριο είναι να υπάρχει ένα θωρακισμένο σύστημα υγείας κρατικό με ευθύνη του κράτους, με το απαραίτητο προσωπικό, με καλούς όρους εργασίας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες τους. Τις υπηρεσίες του δωρεάν σε όλους. Ακόμα και το τελειότερο σύστημα, χωρίς εμβόλιο ή φάρμακο, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον ιό, την πανδημία πάντως. Ακριβώς. Πλάι σε αυτό το σύστημα, το οποίο πρέπει να είναι, ξέρετε, γιατί δεν μπορείς να κάνεις, όταν προκύπτει μια έκτακτη ανάγκη, να μετατρέπεις το σύστημα υγείας σου σε σύστημα μιας νόσου, όπως πρακτικά έχει γίνει τώρα. Όχι, θέλω να πω ότι είδαμε και χώρες που έχουν μια μεγάλη παράδοση και οπωσδήποτε καλύτερα συστήματα υγείας από το δικό μας, το ελληνικό σύστημα υγείας, να καταραίουν πραγματικά. Δηλαδή είδαμε στο Βέλγιο που ζείτε λόγω δουλειάς εσείς, είδαμε στη Σουηδία σοβαρά προβλήματα, στην Ολλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία φυσικά, ακόμα και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Θέλω να πω ότι ένα τέλειο εθνικό σύστημα υγείας, τέλειο, ιδανικότερο, από μόνο του μπορεί να μην τα καταφέρει. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και αυτό, αν θέλετε, αποδεικνύει ένα πράγμα που και εμείς έχουμε τονίσει. Ότι δεν ήταν ελληνικό παράδοξο αυτό που συνέβη και ότι συνέβη ο κρασάρισμα αυτό και η κατάρρευση των συστημάτων υγείας σε όλα εκείνα τα συστήματα τα οποία είχαν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι είναι εμπορευματοποιημένα και σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικοποιημένα. Αυτό ήταν. Τα συστήματα υγείας που λειτουργούσαν με αυτό το κριτήριο, με το κριτήριο να δουλεύουν σαν επιχείρηση, με το κριτήριο του κόστους ωφέλους, γιατί σε τελική ανάλυση αυτό ήταν αυτό το οποίο μέτρησε και η δική μας κυβέρνηση για να μην ανοίξει, για παράδειγμα, και να μην διατηρήσει τις ΜΕΘ που χρειάζεται με βάση το τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ότι η ύπαρξη μιας μονάδας ΜΕΘ χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, πολύ προσωπικό, και δεν είναι, πώς να το πω, ότι θα κρατάς μια μονάδα μέθα ανοιχτή δεν σημαίνει ότι θα την έχεις και σε χρήση. Άρα λοιπόν αυτό είναι αυτό που μέτρανε σε τελική ανάλυση. Ότι το κόστος να τη διατηρήσεις είναι μεγαλύτερο από το όφελος το οποίο θα μπορεί να έχει. Ας ελπίσουμε. Γι' αυτό φτάσαμε. Ας ελπίσουμε, ναι. Ας ελπίσουμε κάθε περίπτωση ότι θα δούμε άνοιξη την άνοιξη, περίπου κάπου εκεί το τοποθετούν οι επιστήμονες. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι από αυτού. Κάτι πολύ σύντομο. Γιατί δυστυχώς και τις τελευταίες μέρες, ακριβώς επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, είδαμε και τις δηλώσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα κάποιων μαγαζιών, τα λεγόμενα click and buy κτλ. Click away. Πρέπει να δημιουργήσει προβληματισμό, κατά την άποψή μας, στον ελληνικό λαό το γεγονός ότι το μήνα τον περασμένο του Νοέμβρη είχαμε πάνω από 2.000 θύματα. Και παρόλα αυτά, παρά τα 2.000 θύματα, τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, η κυβέρνηση επέμεινε την ίδια ρητορική που είχε και τους προηγούμενους μήνες. Και παραμένει το σύστημα υγείας πραγματικά στην ίδια κατάσταση που ήταν και πριν από 6 μήνες, όπως καταγγέλουν συνεχώς
και η υγειονομική μας. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να προβληματίσει τον ελληνικό λαό για το τι στόχο έχει και κατά πού κινείται. Και δεν είναι πράγματα που δεν τα έχουμε επισημάνει. Και το ζήτημα της επίταξης των ιδιωτικών μέθ και των κλινικών το έχουμε επισημάνει και το ζήτημα της ανάγκης εξοπλισμού, στελέχωσης των νοσοκομείων, δημιουργία ενός ολόκληρου συστήματος πρόληψης και πρώτης φροντίδα. Αυτή τη στιγμή αν πάει κάποιος στα τόμη που υπάρχουν και θα τελειώσω με αυτό και στο κέντρο της Αθήνας ακόμη σε διπλανούς δήμους, στη Φιλαδέλφια κτλ. Θα δει ότι είναι πραγματικά δεν έχουν προσωπικό, πώς να το πω διαφορετικά. Μπορεί να λειτουργούν με ένα γιατρό όλων και όλων. Τόμοι τα οποία έχουν στην ευθύνη τους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Κύριε Λαβαλό, έτσι λοιπόν δεν γίνεται. Κύριε Λαβαλό, πέρα από το ζήτημα της υγείας έτσι όπως προκύπτει με την πανδημία και τον κορονοϊό φυσικά, υπάρχουν στην επικαιρότητα τουλάχιστον δύο μεγάλα ακόμα ζητήματα. Ένα είναι η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία και μάλιστα υπάρχει και δήλωση του γραμματέα του κόμματός σας, του κ. Κουτσούμπα, ότι, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει πως οι μάσκες έπεσαν ξανά για όσους παρουσιάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ ως εγγυητές της ειρήνης και των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Και ο κρατικός προϋπολογισμός που ξεκίνησε να συζητείται στη Βουλή. Τα άλλα δύο μεγάλα, αυτά συνθέτουν το παζλ της επικαιρότητας, κατά τη γνώμη μου. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς θα ήσασταν, δηλαδή το κόμμα σας θα ήταν ευχαριστημένο αν υπήρχαν αυστηρές κυρώσεις οικονομικού χαρακτήρα στην Τουρκία, σε μια χώρα που παραπέει η οικονομία της? Κοιτάξτε. Σίγουρα το ζήτημα. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Λαβάνο, να προσθέσω, γιατί το λέω αυτό, διότι αν υπήρχαν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία, η πρώτη που θα πληρώναν θα ήταν οι φτωχοί Τούρκοι πολίτες. Προσέξτε να δείτε. Το ζήτημα των κυρώσεων, σαν τέτοιο, δεν το έχουμε τοποθετήσει εμείς στη συζήτηση. Δεν βγήκαμε εμείς ακόμα να απαιτήσουμε κυρώσεις. Οι κυρώσεις μπαίνουν από τα κόμματα τα οποία είναι φανατικά υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δρόμου που ακολουθεί και των άλλων υπεριαλλακτικών συμμαχιών όπως του ΝΑΤΟ, σαν ένα μέσο πίεσης για να επιστρέψει η Τουρκία στο Ευρωατλαντικό Μαντρί. Αυτό είναι οι κυρώσεις. Στη συνέχεια όμως υπάρχουν όμως μια σειρά από άλλες πτυχές, τις οποίες πρέπει να τις αναδείξεις. Όπως για παράδειγμα, το γεγονός ότι συνεχίζουν μεγάλες καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης που παίζουν σοβαρό ρόλο, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Γαλλία, ανάλογα κάθε φορά με την τακτική που ακολουθεί, να έχει τεράστιες εμπορικές σχέσεις και σε πολεμικό υλικό και σε στρατιωτικό υλικό με τη γειτονική χώρα. Το γεγονός όμως ότι αυτές ακριβώς οι σχέσεις αιτιολογούνται, δικαιολογούνται και υπαγορεύονται από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας και άμυνας ή από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που η πλειοψηφία των μελών της είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, με τη γείτονα χώρα, με την ανάγκη να κρατηθεί η Τουρκία μέσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο και να έχει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δηλαδή η πτέρυγα που αφορά την περιοχή μας, δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι τι. Ανοίγουν οι δυνάμεις όπως είναι η Νέα Δημοκρατία Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ΠΑΣΟΚ, άλλες, οι οποίες όλο αυτό το διάστημα τι λένε, προβάλλουν το επιχείρημα ότι έχουμε ισχυρούς φίλους οι οποίοι θα μας προστατεύσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα κλείσουν την πόρτα στα τουρκικά πλοία και στα ερευνητικά που μπαίνουν στην ΑΟΣ μας κτλ. Αντίστοιχα στην Κύπρο. Όταν φαίνεται ότι ακριβώς λόγω της πολιτικής κατεύθυνσης και της στρατηγικής που έχουν αυτές οι δυνάμεις, αυτό δεν γίνεται, έτσι, γιατί η Τουρκία σαν στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός κτλ. Τότε οι ίδιες δυνάμεις, σαν απατημένες σύζυγοι στην πραγματικότητα, φωνάζουν όχι να σκληρύνουμε τις τάσεις μας, να επιβληθούν κυρώσεις κτλ. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός, βάζει τον λαό μας και τους υπόλοιπους λαούς να προσμένουν σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχουν. Τι είναι αυτό? Δεν μπορεί για κανένα λόγο ή με κανέναν τρόπο αυτές οι συμμαχίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που έχουν συγκεκριμένη ιεράρχηση, να προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού και των υπόλοιπων λαών. Άρα λοιπόν χρειάζεται
να συγκρουστεί ο ελληνικός λαός με τους σχεδιασμούς αυτούς, με την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας, την ατοποίηση της περιοχής, με τις δεκάδες στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν, με το μεγάλο προϋπολογισμό που έρχεται τώρα για την αναβάθμιση της Σούδας, το επόμενο διάστημα που είναι βασικό σημείο κλειδί για τα σχέδιά τους σε όλη την περιοχή, τα ευρωνατοϊκά και τα σχέδια, τα εμπεριαλιστικά σχέδια, και να απαιτήσει ο ελληνικός λαός πραγματικά να απεγκλωβιστεί από αυτά τα σχέδια, να απεγκλωβιστεί από αυτές τις συμμαχίες, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Κύριε Λαβάνο, ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωστε. Ναι, από εκεί και πέρα, βεβαίως κατά καιρούς μπορεί να υπάρχουν κάποια καταδικαστικά ψηφίσματα τα οποία να ανεβάζουν τους τόνους, να στυλιτεύουν την προκλητικότητα της Τουρκίας, να στυλιτεύουν την επιθετικότητα της Τουρκίας, χωρίς να εμπλέκουν περισσότερο το λαό μας. Εκεί σε τέτοια ζητήματα μπορεί και το ΚΚΕ να έχει και μια θετικότερη τοποθέτηση. Όμως σίγουρα δεν μπορούμε εμείς να έχουμε καμία θετική τοποθέτηση κτλ. Σε αποτελέσματα συμβουλίων, συνόδων κτλ. Που ο μόνος ο οποίος βγαίνει μετά χαρούμενος και κάνει δηλώσεις είναι ο κύριος Ερντογάν. Γιατί αυτός είναι ο μόνος ο οποίος έπιασε το νήμα από χτες και είπε ότι τα λογικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξασφαλίσουν πρακτικά τα δικαιώματα της Τουρκίας. Πράγμα το οποίο ρίχνει νερό στο μήλο της αμφισβήτησης, τον οποίο έθρεψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Ελευθερής Νικολάου Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Είχαμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε σχετικά με μια σχετική άνεση για δύο, να σχολιάσουμε δύο βασικά θέματα, την πανδημία φυσικά και τη συνόδου κορυφής. Αν κάνω λάθος, με διορθώνετε κύριε Αλαβάνο, θα έβαζα ένα τίτλο ότι ισχυρότερο εθνικό σύστημα υγείας και εμβόλιο για να προσδοκούμε την έξοδο από αυτήν την υγειονομική κρίση, πρωτοφανή υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος βεβαίως, και σε ό,τι αφορά τα της εθνικής και τα ευρωτουρκικά και ελληνοτουρκικά, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε καλύτερα δεδομένα, καλύτερες μέρες ως χώρα όσο είμαστε από το ΝΑΤΟ, από τη σχέση μας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέω καλά? Αυτά είπατε περίπου. Μέσα είστε. Μέξε. Αν διόρθωνα κάτι, θα έλεγα ότι όχι μόνο ισχυρότερο σύστημα υγείας, αλλά και κρατικό. Ισχυρό δημόσιο κρατικό. Δημόσιο και δωρεάν για όλους. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε και να συνοψίσουμε την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για δύο πολύ μεγάλα θέματα των ημερών. Καλημέρα κύριε Αλαβάνο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.